γιατί θα μεταφέρω κάποια κριτική μου στην αριστερά σε αυτόν τον φόρο, ήδη έχει περιλάβει κάποιο κομμάτι στον προβληματισμό. Αυτό το εγχειρίδιο γράφει πώς να διαδηλώνεται έξυπνα και προέρχεται από την πλατεία Ταχρήρ. Το έχω τακτικά κοντά μου για να παίρνω κουράγιο και ελπίδα. Ελπίζω να το έχετε διαβάσει περισσότεροι αν όχι όλοι, γιατί περιέχει συμπυκνωμένη λαϊκή σοφία περί κινημάτων ανατροπής. Περιέχει την κοινή λογική που χάνεται όταν αρχίζουμε να πολιτικολογούμε με δυσνόητους όρους, ένας αγαπημένος μου είναι το πολιτικό υποκείμενο, ξεχνώντας τα πολύ βασικά ερωτήματα του τι θέλουμε να πετύχουμε, πώς θα το πετύχουμε. Το βάρος ότι η οργανωμένη αριστερά είναι συχνά περισπούδαστη και δεν καταφέρνει ούτε να έχει αποτέλεσμα, αλλά ούτε και να αποκτά βαθύνους δεσμούς μαζί με τον λαό, όπως το πακρινό παρελθόν έκανε. Δεν ακούει το λαό, συχνά θεωρεί τον εαυτό της. Και το αντιλαμβάνομαστε και εδώ κάποια φορά και στη σημερινή συζήτηση. Μια πρωτοπορία εμπειρογνωμών της πολιτικής που εκείνη ξέρει πού και πώς πρέπει να πάει ο λαός και άρα εκείνος το μόνο που έχει είναι να της πιάσει το χέρι για να τον οδηγήσει. Ειλικρινά χάρηκα που στο κείμενο του συντονιστικού, στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο, υπάρχει ξεκάθαρα ένας τέτοιος προβληματισμός. Στην πρόσκλησή σας υπάρχει ερώτηση με τι τρόπους η αριστερά θα μπορέσει να εμπνεύσει και να συμβάλλει σε μια μετοπική ενότητα του λαού. Θα σας απαντήσω με μια-δύο ερωτήσεις και μια απορία που με βασάνει σε όλο το καιρό που ήμουν στο σύνταγμα. Είμαστε ή δεν είμαστε όλοι ίσοι πολιτικά ως άνθρωποι και ως συναγωνιστές. Το πιστεύουμε αυτό και το εφαρμόζουμε στην πράξη σεβόμενοι όλους τους συναγωνιστές μας ως ισότιμους ή όχι. Αν ναι, λύστε μου σας παρακαλώ την απορία. Πού ήταν όλα τα μέλη και κυρίως τα στελέχη των αριστερών οργανώσεων στη διάρκεια των 55 ημερών του μεγάλου συντάγματος. Και τι εννοώ. Σαφώς κάποια μέλη και ελάχιστα στελέχη ήταν εκεί και έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Εδώ μέσα υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι ωραίοι άνθρωποι και συναγωνιστές. Μα οι υπόλοιποι πού ήταν, αναρωτιόμουν, τι κάνουν, είναι τώρα σε κάποια κομματικά γραφεία και συζητούν, και τι συζητούν που δεν θα μπορούσαν να το συζητήσουν εδώ στο Σύνταγμα ή δεν θα ήταν χρήσιμο εδώ στο Σύνταγμα. Ειλικρινά σας το λέω, αναρωτιόμουν, γιατί δεν έρχεται ο Αλέκος ο Αραβάνος, ο Παναγιώτης ο Λαφαζάρης, ο Αλέξης ο Τσίπρας, ακόμα και η Παπαρέγα, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτού, το Σνόμπαν εδώ, το Σύνταγμα, όλοι οι επώνυμοι και οι πάγοι ενταγμένοι στους σχηματισμούς της αριστεράς να πάρουν ένα χαρτάκι, όπως όλοι οι κοινοί θνητοί, και να μιλήσουν στη λαϊκή συνέλευση τα τρία λεπτά που τους αναλογούσαν. Να αντέξουν να αποδοκιμαστούν από τον κόσμο που δεν ήθελε να ακούει για κόμματα, καμιά φορά δεν ήθελε να ακούει και για αριστερά, αλλά να γίνουν ένα με αυτόν τον κόσμο και με την πολιτική εμπειρία τους και το χαρακτήρα τους να προσπαθήσουν να τον ενώσουν και να δείξουν ότι αξίζουν να είναι και στελέχοι και ηγέτες του κινήματος. Γιατί δεν ήρθαν στις ομάδες του συντάγματος να βοηθήσουν και με τα χέρια τους, πρακτικά εννοώ. Γιατί δεν ήρθαν να μαζέψουν βόμπες και πεταμένα κουτάκια αναψυκτικών, να φτιάξουν ένα πανό ή να μοιράσουν μαλλό στην κρίσιμη ώρα. Να συζητήσουν εξαγγελικά και κουραστικά με τον κάθε άλλο συναγωνιστή, τον Γιώργο, την Ελένη, τον Κώστα, σε μια ομάδα εργασία στα σκαλάκια, να κλειώσουν το κόστος για να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα ή μια κοινή απόφαση με όλους τους άλλους. Να ένας απλός τρόπος να εμπνεύσει η αριστερά. Την ίδια εμπιστοσύνη θα δείξει ο κόσμος έναν τέτοιο αριστερό και στην οργάνωσή του και στον άλλον που διήφθηνε από το γραφείο του ή πέρασε μόνο για να καθοδηγήσει. Δεν θέλω να δείξω όλους τους αριστερούς πράγματι έκαναν το σωστό και μάλιστα σε σημαντικά και με την καρδιά τους. Αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να το κάνουν όλα τα μέλη και τα στελέχη όλων των αριστερών οργανώσεων, αλλιώς δυσκολεύομαι να καταλάβω τι είδους αριστεροί και προοδευτικοί άνθρωποι είναι. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, αυτό της ενότητας και του κοινού συντονισμού στη δράση για την ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης που είναι συνθήκες πολέμου που αντιμετωπίζουμε. Όταν κάποιος θέλει κάτι πολύ, κάνει χειρολεκτικά τα πάντα για να το αποκτήσει. Πάρτε το παράδειγμα ενός ερωτευμένου για να μην καταλάβει. Ο ερωτευμένος κάνει τεράστιες υπερβάσεις, προσπαθεί να ξεπεράσει το καλύτερό του εαυτό. Είναι πρόθυμος να πνίξει τον εγωισμό του ή και να ταπεινωθεί προκειμένου να φτάσει στο στόχο. Κάπως έτσι θα έπρεπε να λειτουργούμε όλοι για να πετύχουμε την ενότητα και την κοινή δράση που είναι αναγκαία όσο ποτέ. Το κάνουμε αρκετά. Και δυστυχώς δεν μοιάζει να θέλουμε πολύ, σίγουρα όσο οι ερωτευμένοι, ούτε και την ανατροπή. Μας αρέσει το θεωρητικό σχήμα, αλλά δεν θέλουμε τόσο ώστε να αντέχουμε το κόστος προετοιμασίας και υλοποίησής της. Την αγαπάμε, αλλά δεν την παντρευόμαστε, όχι ακόμα τουλάχιστον. Πώς αλλιώς να εξηγήσω ότι αδυνατούμε ακόμα και τη σχετική προσομοίωση
της ανατροπής, να κάνουμε στο μυαλό μας. Ο ερωτευμένος φαντάζεται τον εαυτό του αγκαλιά με την αγαπημένη ή την μέλουσα αγαπημένη. Εμείς μας έχουμε ποτέ φανταστεί τις στιγμές της ανατροπής και της εξέλιξης? Έχουμε δει ποτέ εικονικά πώς θα γίνει αυτή η ανατροπή? Φοβάμαι πως όχι ή ελάχιστα. Στο Σύνταγμα ρώτησα συχνά τους συναγωνιστές, πες μου τώρα ειλικρινά, πώς πιστεύεις ότι θα πετύχουμε την ανατροπή, πώς θα έρθει η αυριανή κατάσταση? Αν ήταν αριστερή οργανωμένη, συχνά άρχιζε η θεωρητικολογία ή κάποιοι ειλικρινά λέγανε δεν βλέπω να έρχεται άνθρωπος. Νομίζω ότι είναι απλή η απάντηση, την ξέρουμε όλοι. Δύο δρόμοι υπάρχουν. Ο ένας είναι καθαρά θεωρητικός και είναι ο εκλογικός. Όμως το Χριστό γνωστό ρητό λέει ότι αν οι εκλογές μπορούσαν να προκαλέσουν ανατροπή, θα ήταν παράνομες. Και όπως βλέπετε, οι εκλογές τείνουν να γίνουν παράνομες. Έχω μια συγκεκριμένη, απλή και κλιματική πρόταση για τις εκλογές για ένα αντικόμμα με το όνομα αντίσταση στην κατοχή, στο μνημόνιο και στην ολιγαρχία, και θα σας την καταθέσω γραπτά γιατί δεν μπορεί να χωρέσει την ομιλία μου. Αν θέλετε, τη συμπεριλαμβάνετε στον προβληματισμό σας και είμαι στη διάθεσή σας. Είναι ένα κόμμα παχαλάκιας που θα χρησιμοποιεί το θεσμό για να ρίξει αυτούς τους θεσμούς. Ο δεύτερος δρόμος είναι αυτός της χρειάζεται μόνο μία σελίδα ειδικής διακήρυξης. Τίποτα άλλο και τη συμμετοχή όλων μας. Ο δεύτερος δρόμος είναι αυτός της αντίστασης και της προετοιμασίας της σύγκρουσης, γιατί ξέρουμε ότι ποτέ κανείς από το Σύνταγμα δεν θα μας πει, ξέρετε, εμείς οι νεοφιλελεύθεροι αποτύχαμε, περάστε να χτίσετε την αυριανή κοινωνία. Αν θέλουμε ένα πραγματικό μέτωπο ανατροπής, ένα νέο γάμο, όπως λέμε, θα χρειαστούμε και κάτι αντίστοιχο του Ελλάς ή τουλάχιστον μια οργανωμένη δυναμική σύγκρουση. Θα πρέπει να καταλάβουμε κομβικά δημόσια κτίρια, αστυνομικά τμήματα και τηλεοπτικούς σταθμούς, όπως έκαναν οι φίλοι μας και οι γείτονές μας Αιγύπτιοι. Σας μοιάζει η σημερινή αριστερά να έχει τέτοια διάθεση, με εξαίρεση ίσως συγκεκριμένα πρόσωπα που συμμετείχαν στο Δεκέμβρη ή αντίστοιχα γεγονότα? Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς εν μέσω πλήρους εξέλιξης του αγώνα δεν πληρώνει για τα χαράς, που είναι κομβικός, το είπα πολύ. Ξεκινά κατάληψη στην καρδιά του συστήματος της ΔΕΗ, στη Μεσογείο, και δεν υπάρχουν χιλιάδες οργανωμένοι αριστεροί που θα έφερναν και χιλιάδες άλλου λαού που να μετατρέπουν την ίδια μέρα τη Μεσογείο σε Σύνταγμα και να οχυρώνονται μέσα στο κτίριο για να το κάνουν ένα κουφρούρι. Μόνο συμβολικές είναι οι καταλήψεις μας. Έτσι θα γίνει ποτέ ανατροπή του συστήματος? Μια γενικευμένη εξέλιξη ίσως δεν είναι ακόμα όρομη, αλλά γιατί? Μόνο και μόνο γιατί δεν υπάρχει απαραίτητη οργάνωση για να τη στηρίξει. Να παιδί ο Δόξης Λαμπρό για την αριστερά της ανατροπής και της αλληλεγγύης. Για θυμηθείτε πώς γινόταν η αντίσταση στην κατοχή, με πορείες μόνο ή και με δυναμικές ενέργειες της σαμποτάζ? Προϋπόθεση βέβαια είναι να υπάρχει ευφυΐα ώστε η δυναμική αντίσταση να είναι τέτοια που να συσπηρώνει όλο και περισσότερο λαό και να τον κάνει να επιδοκιμάσει κάθε άλλο. Αν μια μέρα κάνουμε ένα χουνέρι στην Τρόικα, θα είχε λαϊκή επιδοκιμασία ή όχι κατά τη γνώμη σας? Συμπερασματικά λοιπόν δεν πρέπει επιτέλους να βλέπουμε όλοι μας τη συγκρουόμενη νεολαία του μαύρου λόγου με όποια λάθη μπορεί να κάνει ως συναγωνιστή και να είμαστε απόλυτα αλληλέγγυοι απέναντί της, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε την κριτική δικαιούμαστε να κάνουμε. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως η σύγχρονη αριστερά έχει μεγάλη πολιτική αλλά και βιολογική ηλικία για να κάνει πραγματική αντίσταση, ανατροπή ή εξέλιξη? Ας κοιτάξουμε γύρω μας και ας μετρήσουμε το μέσο όρο ηλικίας. Κοιτάξτε τα άσπρα μαλλιά, συνήθως κυριαρχούν όπου είναι η αριστερά. Τα άσπρα μαλλιά έχουν γυναίκα και παιδιά και δύσκολα παίρνουν ρίσκα. Ας βάλουν λοιπόν τη σοφία στα άσπρα μαλλιά και ας συμπαραχθούν με το νέο και το δυναμικό, βοηθώντας το μόνο να μην κάνει λάθη που μειώνουν τη δύναμη. Δεν μπορούμε να είμαστε με τη γενιά του Δεκέμβρη, αλλά να μασάμε τα λόγια μας και να φοβόμαστε να σταθούμε δίπλα της, μη και μας πούν φιλοαναξικούς ή φιλοτρομοκράτες. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι αναγκαίο να μιλάμε ειλικρινά, λέγοντας την αλήθεια όπως είναι. Αυτό θέλει και αυτό θα εκτιμήσει ο λαός που είναι διατεθειμένος να αγωνιστεί, αν πρώτα πιστεί ότι αξίζει τον κόπο και ότι είτε η αριστερά είτε κάποιες ηγεσίες τους δεν θα τον πουλήσουν ξανά μετά από όσα δυνατόν πρόκειται να περάσει στη διάρκεια αυτού του σκληρού αγώνα που έχει ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ.